Διότι μπορεί να λέμε ότι στο μπάσκετ 9 στις 10 φορές κερδίζει ο καλύτερος, όμως εκείνο που εξητάρει είναι η έκπληξη, το απρόβλεπτο, η υπέρβαση, η κατάθεση ψυχής, η νίκη του Δαβίδ εναντίον του Γκολιάθ. Και αυτό προσπαθεί να κάνει και απόψε ο Ολυμπιακός. Φάουλ του Σπανούλη στο Σισκάουσκας. 9,7. Δεν κύλησε το ρολόι. Ρωσική ρουλέτα ελευθέρων βολών. Ποντάρουμε τώρα στην αστοχία της ΤΣΕΣΚΑ. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί. Η πρώτη απόπειρα είναι αν μπορέσει να κλέψει την μπάλα. Από εκεί και πέρα, μόλις μπει η μπάλα μέσα, πρέπει να κάνει φάουλ και να περιμένει την αστοχία των παιχτών της ΤΣΕΣΚΑ. Και από εκεί και πέρα να πάει σε μια γρήγορη επίθεση. Μοναδικές στιγμές στην Κωνσταντινούπολη. 4.000 και πλέον Ολυμπιακοί έχουν γίνει μια γροθιά με τους παίκτες και το τεχνικό team. Απίστευτη επικοινωνία μεταξύ κερκίδας και παρκέ. Γυρίζει ο Παπανικολάου, γυρίζει ο Σπανούλης. Τους λένε να συνεχίσουν να φωνάζουν με όλη τη δύναμη της φωνής τους. Αστόχησε και στις δύο βολές ο Σισκάουσκας. 61-60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πρίντεζης με τώρα χέρια. Ολυμπιακός. 7-10 ταπλό το τέλος. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Τολμάω να το πω. Παρότι υπάρχει χρόνος. Ολυμπιακός. 7-10 πριν από το τέλος. Αγγίζει το θαύμα. Αγγίζει την τελειότητα. Και όντως η τέλος. Ολυμπιακός είναι στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Απίστευτο φινάλε. Μόνο αυτή η ομάδα.